Κέλδερ Μιτζάκη, λίγες μέρες πριν ο Όφη αναχωρήσει για την Ολλανδία, ήδη έχουν συμπληρωθεί 3 εβδομάδες προετοιμασίας. Τα πρώτα συμπεράσματα. Με το κλείσιμο του πρώτου στάδιου προετοιμασίας, θα έλεγα ότι που δουλέψαμε πάρα πολύ, που η έμφαση μας ήταν στη φυσική κατάσταση, στη βασική ατοχή και στη δύναμη, θεωρώ ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά δείχνουν ένα ιδιαίτερο ζήλο και καταβάλουν μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα, ώστε να παρουσιάσουμε ένα καλό σύνολο. Από αύριο, από Δευτέρα, συγγνώμη, μπαίνουμε στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, που είναι και το μοντάρισμα της ομάδος, που θα γίνει στην Ολλανδία. Το καλό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδος έχουμε ολοκληρώσει από πλευράς μεταγραφών. Ο Φερνάντες θα είναι την Τετάρτη στην Ολλανδία και ουσιαστικά εκκρεμεί μόνο μία μεταγραφή. Άρα θα μπορέσουμε να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι μέσα από τα φιλικά παιχνίδια και πραγματικά όταν θα γυρίσουμε από την Ολλανδία, που εκεί θα είναι και θα έλεγα με τα παιχνίδια που θα παίξουμε εδώ το φορμάρισμα για να ετοιμαστούμε και να είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, να είμαστε τιμοπόλεμοι για να μπορέσουμε να μπούμε με το δεξί στο πρωτάθλημα και στην ουσία να παρουσιάσουμε κάτι που θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που είναι ξεκάθαρος. Με τα γραφικά, είπατε ότι σχεδόν κατά 90% έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Για τα δύο παιδιά που δοκιμάζονται, έχετε βγάλει τελική άποψη? Ο ένας αθλητής που είναι ο Ικένγκ θα έρθει μαζί μας στην Ολλανδία, γιατί θέλω, πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση, θέλω να είναι να δοκιμαστεί κάτω. Τι θα κάνουμε. Και για το άλλο παιδί. Θεωρώ ότι ο άλλος αθλητής στη θέση την οποία αγωνίζεται, είμαστε εκεί, έχουμε τους παίχτες και δεν χρειαζόμαστε αυτή τη θέση.